πιστεύω ότι το μηχάνημά μου δημιούργησε όλα αυτά τα πλάσματα. Είναι τόσο όμορφα. Είναι γαριμπατζίδες. Φλαμέγκο. Οχ, τι είναι αυτό εκεί πέρα? Μια απλή ντομάτα είναι. Φέτος. Όχι, όχι. Και εμένα μ' αρέσουν. Στρίβε, όχι, 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 στρίβε, άστο, άστο, στρίβε, όχι, όχι. Γιατί μιλάω με μια πίκλα? Αν διψάτε για περιπέτεια... Κουράγιο, παιδιά! Μας έπιασαν στα πράσα! Και αν έχετε όρεξη να σώσετε τον κόσμο... Ξελέγινε από το φόβο της! Τότε ετοιμαστείτε να φάτε καλά! Τρέξτε! Θα μας φάει λάχανο! Βρέχει και φτέδες 2. Το Βρέχει και φτέδες 2 κάνει ποδαρικό τηλεοπτικό αυτή την Κυριακή στα κανάλια της Nova Cinema. Μπορείς να το παρακολουθήσεις πρώτος, έναν χρόνο πριν μεταδοθεί από οποιοδήποτε άλλο ελληνικό κανάλι και αν έχεις και 3D τηλεόραση, βάζεις και τα γυαλιά σου για να τη δεις αλλιώς. Αυτό και ακόμη μια 300 πρεμιέρες χλίδα, 12 μήνες το χρόνο από τα 4 κινηματογραφικά κανάλια της Nova Cinema. Στο μέτωπο της μεγάλης οθόνης τώρα, εσείως μπαίνουμε στη νέα σεζόν 2014-2015 και αν μη τι άλλο, ξεκινά το βαρύ πυροβολικό της mainstreamιας. Έχοντας μαζέψει δικό της μπουζουριασμένο σκαστό κατάδικο στη Ρωσία, η μισθοφορική συμμορία πάει Σομαλία για χτύπημα οπλέμπορα, που αποδεικνύεται παλιός τους γνωστός και καλά νεκρός. Θα λαβώσει βαριά έναν τους, θα τρέξει άσχημα και αυτούς και τη Σία με απολυμμένους τους γέρους, αλλά προσληφθέντες νιουμπάδες μόρτες. Θα τον βάλουν κάτω ή θα ψοφήσουν χωρία. Η αναλώσιμη τρία δεν γονατίζει ο ψαράς Πίτερ Χέντζες, αλλά δύσκολο το franchise πλέον να γράψει ιστορία σε ένα περιπετειώδες θρίλερ παραμιλιτέρ δράσης με αξεσουάρ νέο στην μπαμ πανοπλία το παρκούρ, λίγο επικίνδυνη αποστολή και τον τεσού τύπου σου κρατάω κακία μέσα στη σκοτόστραφα τρία που σε κατέβουν κυρίως. Αρχικά χτυπητά υποκριτική, με μπυροκυλιά και κρύο χιουμοράκι, με CV μπηχτές από το παρεάκι στον αέρα, τα επεξεγηματικά παρελθόντος κλου, κακού και νέου μέλους, το ελικοπτεράτο απόδρασης πολύ CGI, η στημένη έκκληση Ομόνιας Team πριν το τελικό Survivor και ο πράκτορας Ford που λέει λάθος το όνομα ελεηνού στόχου. Η κούρσα με φορτηγάκια στη Μοκαντίσου είναι μπόμπα. Καλό το πούλημα μαγκιάς σε κάποιους νταυραντισμένους τετατέτ διαλόγους απειλών και κάνε γιούρια για την απόλυτη αδρεναλινική σεκάνς της σεζόν. Στη μάζοξη όλων και γουάου μοντάζ με μαχαίρια, περίστροφα, πύραυλους, μωτό, μάνο αμάνο όπου γίνεται του πεδίου μάχης και γκρεμίζεται το σύμπαν με Libra και Scorpio drone κάμερας. Αλλά κουβαλάνε παλιές πληγές η αναλώσιμη τρία. Μόνο για του είδους τα ραμποειδή θηρία. What are you gonna do? Reload. Welcome to the 21st century. I could do that. Want to slip on a dress and give it a shot? This is it? This is your team? Short notice. Yeah, very short. Hey, Barney. You should have killed me where you had the chance. You want a kid? Couldn't take the stairs?
can it be to kill 10 men? Insane. Courageous, but insane. These guys are nuts. Φιτσουρέτ τρελής δράσης με το πιο βιντεήλα σκοτώνει cast της σεζόν από το αναλώσιμη 3. Δες παρασκήνια γυρισμάτων και ατάκες από τις πλέον θρυλικές action μορφές. Is it gonna be bigger? Yeah. Icons on top of icons. You got a pile of icons. Congratulations. So why'd you get locked away? Tax evasion. He's inexpendable. Not taking each other too seriously, but then still kicking ass. These guys are nuts. These guys are genuine badasses. I'm like a fan with a whole bunch of people in this movie. One generation showing an older generation how to be more efficient. Hit them hard from all four sides. So our plan is to kick down the door and start spraying bullets? Great plan if it was 1985. It was that supposed to mean? Welcome to the 21st century. Ronda Rousey is such a phenomenon. There's not been a girl as tough as that, looks as hot as that. I could do that. You want to slip on a dress and give it a shot? A lot of humor, a lot of energy, a lot of action. Get to the chopper! What's not to like? I'm digging it. I'm gonna buy a ticket. Χωρισμένος top μάγειρας γνωστού ρεστοράν του Λος Άντζελες τρώει πακέτο. Αφεντικό που τον καίει με παλιό μενού σε στιφό κριτικό, viral χύσιμό του και σχόλασμα, καντίνα ασουλούποτη για finger food γύρα, κανακάρι βοηθό στις τοστιέρες. Θα τους κάνει να γλύφουν τα δάχτυλά τους εκ νέου ο σεφ. Το Λουκάκο και το Πετριτζίκι μπορεί, αλλά το πρώτο μετά από καιρό εκτός στούντιο έδεσμα του Τζον Φαβρό είναι αλλού αραιό, αλλού πηχτό, ως επαγγελματικό γονεϊκό ατομικό ανδροδοκιμαστικό success story γαστρονομικό που δε μασάω και θα το ψιλοφτήσω επειδή. Ο Γιάνκης Καρμούτσος έχει φάει βαρδακλά, όπως στο Swingers, ας πούμε, αλλά και επιμένει σε βιολογικά συχνά υλικά, ενώ παρααφήνει στο φούρνο την αφήγηση στα πιο ομαμαμού. Το δεύτερο πιάτο, πατέρα γιου, πάει από το πικρό στο αλμυρό στο γλυκό, χωρίς ρεγουλάρισμα, η τεχνολογική και μαρκετίστικη σάτυρα σε μπουχτίζει ως μπαγιάτικη λίγο, η δοκιμή σε αυθεντικές κουζίνες έχει φιλοδοξίες Άντωνη Μπουρντέν και καταλήγει Ηλίας Μαμαλάκης, ενώ η καυτή μουσική, σάλτσα ή όχι, πασαλίβει ως γαρνιτούρα σχεδόν κάθε σερβίτσιο. Εννοείται ότι θα σου τρέχουν τα σάλια με τις φαγητάρες που βλέπεις και δίνεις ψιλοαστέρια Μισλέν. Στη φυσική γεύση χέφε Λεγκουιζάμο και Χόφμαν, στο ρεκτικό του αστείου με το Twitter, στο τσιμπολόγημα μπουρουμπούρου σε δύο ταμπλό με τον Iron Man, στις σαντουιτσάρες για τους κουβαλητές κουμπάνος και στην μονόλεπτου βίντεο φέτα επιδόρπιο στο κινητό Αγορίνα, ενώ σιγοβράζει αλληγόρια εναντίον του Hollywood, αλλά δεν είναι σεφ, είναι σου και συχνά αλλού. Θα φας βρώμικο, όχι τυραμισού. Let's turn your side, check it out.
Wow. Chef Big Dog up all night cooking. Shut up and taste this, a mousse douche. Come here, guys. Look at that. You like it? Yeah. We're gonna cook like this. We're being reviewed by the most important critic in the city. Now suddenly you're gonna be an artist. Well, be an artist on your own time. It's my restaurant. Are you threatening to fire me now? I'm telling you what I'm prepared to do if you don't cook my menu. It's up. His dramatic weight gain can only be explained by the fact that he must be eating all the food sent back to the kitchen. I didn't like what they wrote about you. I didn't like it either. Who cares? I do, because I could have done better. I should have cooked food that I was gonna cook. Hey, what are you doing? This don't guy. Do it. What are you writing? Chef, don't. That's not a good idea. Just listen. I won't send it until we all say it's okay. Why don't you come by again tonight? I got a whole new menu just for you. No, that's not good. Give me the phone. Don't do it. That's out there now, bro. It happens. Why would you do that? You can't take that back. Dad, did you post anything since last night? You gotta be kidding me. Wow. You realize how many people have read this? You're trending, bro. You're never going to be happy cooking for someone else. Food truck's a great idea. We're talking about a white-on-white 88 Chevy Grumman food truck. It's a blank canvas for your dreams. I'm going to have him pull it around. Thank you. Don't thank me till you see it. So what are you going to do? You're going to laugh. Tony, Carl's got a taco truck. For real? I was so jealous. When I heard your voice, I was like, that's what I want to do. What I do, and I love it, and I want to share this with you. Μαμά μπλόγκερ και ραδιοφωνητζής, αντρόγινο που κάποτε το έκανε σαν τα κουνέλια, αλλά με δύο μικρά παιδιά πια, έχει χάσει το μότζο του, το ψάχνει φτιάχνοντας τρίωρο ερασιτεχνικό βίντεο αναπαράστασης του Κάμα Σούτρα, που από λάθος διαμοιράζεται σε ταμπλέτες άλλων. Παραλήπτης τους εκβιάζει ανώνυμα, το παίζουν detective και αυτόν και τα βρώμικα iPad να βρουν. Θα προλάβουν πριν λικάρει το sex tape τους παντού. Αυτή τη φορά ο Jake Kasdan το μάμισε. Είναι σαν ο Ζακ και η Μύρη γυρίζουν πορνό να απαυτώνεται με το ραντεβού για παντρεμένους σε μια σόκιν και οικογενειακή μαζί κομική περιπέτεια high-tech κλου μοντέρνων ηθών που σε βιάζει επειδή. Η ίντριγκα επί 30 λεπτά αυτοικανοποιείται προτού και καλά σε ερεθίσει. Τα αστεία δεν σε φτιάχνουν στο ελάχιστο, η ελευθεριότητα γλώσσας και εικόνων στο πιάσιμο θέματος δείχνει ακόμα περισσότερο τη γύμνια ευτραπέλων εδώ, η μισή ταινία σε φασώνει με τρικάμερο και μούτες στυλ sitcom, η παραπλάνηση για την πιθανή ενοχή του πρώτου ύποπτου ανώμαλου βγαίνει FIFA, η τροπή αμοράλαν ηλίκου και εντύμου 666 ιδιοκτήτη το σκίζει, η αμοιβαία εξομολόγηση φουντώματος πάλι στη γιορτή είναι family pipa, ενώ ο Jason Segel μιλάει με αγγλική προφορά και κυνηγέται από σκύλαρο. Η Cameron Diaz κάνει άσπρη και φοράει πατίνια σλιπάκι και οι δύο γίνονται ρεντίκολο χωρίς προφύλαξη, αλλά είναι αργά. Πριαπική λαλακία το sex tape. Όχι αυτοί να το παίζουν και εσύ να κοιτάς. Oh shit. With Annie and Jay. Hello. And welcome to an evening. Hello. Annie and welcome to an evening. Honey, did I just hear? Is that us? You know the cloud? Fuck! So instead of erasing the video, like you said that you would, our sex tape ended up sinking to all the iPads we gave out as gifts. Technically, yes. My mom. Robbie. My boss. And the mailman. The mailman. It was Christmas. We are gonna get back every one of those iPads right now. I was using that. It went up. It went up to the cloud. And you can't get it down from the cloud? Nobody understands the cloud. It's a fucking mystery. Who wants to have some fun? Hello. Who has sex for 3 hours?
That's the length of the movie Lincoln. You did the full Lincoln. I'm gonna distract my boss. You're gonna search his house for the fucking iPad. You gotta be kidding me. No, no, Neil! Siri, how do you perform CPR on a dog? The Chase του Erase Featurette. Ελληνιστεί ο αγώνας δρόμου για να σβηστεί το πόρνο βίντεο τριών ωρών που γύρισε το ζεύγος των Σίγκελ και Δίας στην κωμωδία Sex Tape. Αν είσαι στο cloud, πρόσεχε τι ανεβάζεις. Hello! It's about a guy named Jay who met his sweetheart, played by Cameron Diaz, Annie, in college. Dad, mom, we're pregnant and we're getting married. Boy. Right now you cut to 15 years later. Hey, we should have sex sometime soon. Oh, I would love that. Good, me too. Maybe Thursday. It's about two people who really love one another. They value their relationship. They try at it. They try to make it work on all levels. Annie voices it on her blog. Remember what it used to be like and how the hell do you get it back? Hey. The two of them make a sort of, how should we say, romantically adventurous digital output. Chug it. To watch once and erase, theoretically. Honey, erase that video. I have a big fear of the cloud. Enjoyed your video. And I wanted to make fun of that because it's becoming a real cloud culture. Hello! And welcome to Joy of Sex. What the hell is going on? They live in sort of an analog world where they're trying to understand. You know the cloud? Because we talk about it as though it's a real thing. It went up! It went up to the cloud! You can't get it down from the cloud? Nobody understands the cloud. It's a mystery! I've given some computers to like my nieces and nephew. Just the whole cloud thing, I've made sure that it can't be taken back to any of your computers. There's the constant issue of having deleted something that you thought was gone and then it isn't actually gone. I'm super obsessive about reply all. These things just go places, you know? When it came time to find a director, there was nobody anyone wanted more than Jake. Action! And then it was sort of a no-brainer to try to reteam the three of us. Who wants to have some fun? You know, Bad Teacher, we had such a great time doing it. We could feel very clearly that there was something magical about what the two of them do together on screen. What? We made this film so people could laugh about their own situation and see themselves in Annie and Jay. I was using that! As we've been making the movie, we've found that people relate very closely to the anxiety surrounding accidental sinking problems. Oh, it's terrible. I mean, nobody knows how this stuff works. Αφού περάσαμε το 15 Αύγουστο, παραδοσιακά, μπήκαμε στη νέα κινηματογραφική σεζόν. Αυτό σημαίνει απολογισμός. Φέτος βιαστήκαμε λίγο γιατί έβγαιναν μπακατέλες, οπότε χρειάζεσαι ένα replay. Βγάλε χαρτί και στυλό ή το iPad, ok, και κράτα σημειώσεις. Οι επόμενες 10 ταινίες είναι αυτές που αγάπησα περισσότερο μέσα από τη σεζόν 2013-2014. Μπορεί να μη σου γυαλίσουν το μάτι όλες τους, όμως υπάρχει πάντα και η πιθανότητα να σε κάνουν λίγο καλύτερο ως άνθρωπο και σίγουρα λίγο πιο ποιοτικό ως θεατή. Για όσους είναι περίεργοι, ελάχιστα ήταν τα φιλμ που δεν χώρεσαν στη φετινή δεκάδα, με το Prisoners του Denis Villeneuve να μένει στο νούμερο 11. Η χειρότερη ταινία της σεζόν ήταν πανηγυρικά η τέλεια ομορφιά του Πάολο Σορεντίνο, αυτή η τραγική κόπια του φελληνικού Dolce Vita, που κανένα βραβείο στον κόσμο δεν θα δικαιώνει την αξία της στο μέλλον. Όσο για την ετήσια απορία του γιατί απολογισμός σεζόν και ουχή χρονιάς, οι κινηματογραφικές αίθουσες στην Ελλάδα ραντεβού το Σεπτέμβρη γράφουν ακόμη, όχι ραντεβού την 1η του Γενάρη. Νούμερο 10. Dallas Buyers Club του Jean-Marc Vallée.
η πολιτική των φαρμακοβιομηχανιών απέναντι στην πολιτική του σεξ και της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Δύσκολο να πιστέψεις πως επρόκειτο για αληθινή ιστορία. Ίσως γι' αυτό να προέκυψε και μια τόσο σπουδαία ταινία, απογειώνοντας μαζί τις ερμηνευτικές ικανότητες των Μακόναχεϊ και Λέτο. Το 2014 το AIDS εξακολουθεί να υπάρχει, οι άνθρωποι συνεχίζουν να κάνουν σεξ, να ερωτεύονται, να πεθαίνουν με ή χωρίς τα φάρμακα. Χωρίς πολιτική, η ζωή είναι πιο safe. I suppose I should thank you for wearing men's clothes, not embarrassing me. Are you ashamed of me because I hadn't realized that? God help me. He is helping you. I have AIDS. I'm sorry, Dad. I met somebody who's been very kind to me, and I'd like to repay that debt. But I need help. Νούμερο 9. The Grandmaster του Wong Kar-wai. Ακόμη δεν έχει βρει τον τρόπο να τυθασεύει το χρόνο και το φιλμ ιδανικά ο Κινέζος. Με την αφήγηση να μοιάζει μόνιμα σε στάδιο work in progress και όμως εσένα να μην μπορείς να αντισταθείς στην αυθεντικότητα και σε τόση ομορφιά. Μπορεί να μην συγκρατήσαμε την ιστορία του Ip Man στην Κίνα του 30, όμως ποιος μπορεί να ξεχάσει την ερωτική εξομολόγηση μιας αγάπης που δεν απελευθερώθηκε ποτέ καρμικά ή τη μονομαχία με τα 64 χέρια. Αυτό θα πει να είσαι μάστερ. Νούμερο 8. Pacific Rim του Guillermo del Toro. Μέσα σε 18 λεπτά, προτού καν πέσουν οι τίτλοι αρχής, είχες δει περισσότερα πράγματα από όσα σου προσφέρει η κάθε τυπική αμερικανική μπλοκμπαστεριά του καλοκαιριού. Η αποθέωση του ψυχαγωγικού σινεμά για τούτη τη σεζόν δικαιολογούσε από τη σημασία της έννοιας του μεγέθους ως την ύπαρξη του 3D, μέσα από τη σπάνια αισθητικής και goth ματιά του Del Toro. Όταν ο δημιουργός αγαπάει την τέχνη του, το είδος αυτού του σινεμά ξεπερνά το ρόλο του απλού στουντιακού προϊόντος.
Chopper, do you have a visual? Over. Νούμερο 7. Gravity του Αλφόνσο Κουαρών. Η ιστορία που είχε να πει δεν ήταν σπουδαία. Θα μπορούσε και να μην είχε καν διαλόγους. Στην απεραντοσύνη του διαστήματος, αυτός ο αγώνας επιβίωσης ανήκε στις εικόνες, αφήνοντας τα ουρλιαχτά του μότο κάποιας παλιότερης ταινίας του Ridley Scott για τους θεατές της αίθουσας, που αιωρούνταν στο τρισδιάστατο σύμπαν του Κουαρών, λες και κρέμονταν από έναν φανταστικό ομφάλιο λόρο πάνω από τη γη. Σηκώθηκα από το κάθισμα με ναυτία και αυτό μου αρκούσε. Νούμερο 6. Ραγισμένα όνειρα του Φέλιξ Βαν Γκρούνιγκεν. Αν σπάσεις τη ζωή σου σε κομμάτια και μετά τα ανακατέψεις, η οδύνη μιας σκληρής εμπειρίας θα σπηλώνει τις υπόλοιπες στιγμές ανεμαλιάς, προκαλώντας και εκεί πόνο. Το παιδί της Ελίζε και του Ντιντιέ πεθαίνει από καρκίνο πολύ πριν από το τέλος της ταινίας. Όμως τα ευτυχισμένα, διάσπαρτα πλάνα της μη γραμμικής αφήγησης δεν αντέχουν να λειτουργήσουν ως παυσίπονο, παρακολουθώντας τα εναπομείναντα κουφάρια ενός βίου σημαδεμένου από το φευγιό. «A treasure for the poor to find», που λέει και το άσμα. I'm going there to see my father. I'm going there no more. I'm only going home.
Νούμερο 5. Νεμπράσκα του Αλεξάνδερ Πέιν. Όπως και αν αντιμετωπίζεις το γύρας, σίγουρα το χρώμα της ζωής σου ξεθοριάζει με τα χρόνια που περνούν. Είναι η πραγματικότητα. Ώσπου και από ό,τι απέμεινε σε χρώμα, να μείνει μονάχα το μαύρο, σαν σκοτάδι. Αν και αποχρωματισμένη, η ζεστασιά των ανθρώπων του σινεμά του Πέιν εδώ μεγαλούργησε, όχι μονάχα σεναριακά και υποκριτικά, αλλά βρήκε και το χαμένο link της συγγένειας του Αμερικάνα παρελθόντος, όπως μας το δίδαξε ελεγιακά και πανέμορφα ο Πίτερ Μπογκντάνοβιτς στο The Last Picture Show το 71. Τόσο καλά. Where's your family? Oh, they're over in the Catholic cemetery. Catholics wouldn't be caught dead around all these damn Lutherans. Here's Delmer, Woody's cousin. He was a drunk. One time we were wrestling and he felt me up. Grabbed a handful of boob and Woody was right there and didn't have a clue, did you, Woody? Jesus, Mom. Well, my goodness. I didn't know Keith White was here. When did he die? Keith White. He wanted in my pants too, but he was so boring. See what you could have had, Keith, if you hadn't talked about weed all the time? Numero 4. Ξενοδοχείο Grand Budapest του Wes Anderson. Η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία στην καριέρα του Άντερσον δεν οφειλόταν σε δικές του υποχωρήσεις προς το mainstream κοινό. Απλά όλοι επιθυμούν να κρατήσουν στα χέρια τους το τέλεια αμπαλαρισμένο κουτί ενός δώρου, το περιεχόμενο του οποίου θα κριθεί στο άνοιγμά του. Στο εσωτερικό του λοιπόν τούτο το φιλμ ήταν τόσο ανασφαλές και σε σύγχυση που ο δημιουργός του από την πληθώρα των αναφορών ούτε ένα aspect ratio δεν ήταν σε θέση να επιλέξει. Με τέτοια δωμάτια και ένα γλυκό από του Μέντλς όμως, τόλμαγες να κάνεις παράπονο στη ρεσεψιόν? I beg your pardon. Do you prefer to walk? We're right here. It's very simple. Straight down the corniche, then left. Jojo, see the gentleman out. Get me Mr. George at the Chateau Lux, please. Take over. Hello, Ivan. Got it. Get me Monsieur Dino at the Palazzo Principessa, please. Higher! God damn it, higher! Take over. Monsieur Georges. Higher! I see. Straight away. Get me Monsieur Robin at L'Hôtel Côte du Cap, please. Take over. Yes, Dino. Yes, Dino. Okay, Dino. Get me Monsieur Martin at the Ritz Imperial, please. Too much salt. I don't know, pepper. Take over. Robin? Martin. Too much salt. So I've heard. Maybe. Let me make a few calls. Serge X missing. Deputy Kovacs also missing. Madame D dead. Boy with apple stolen by us. Dimitri and Joplin ruthless, cold-blooded savages. Gustav H at large. What else? Numero 3. Francis H to Noah Baumbach. Η πιο μικρή ταινία της σεζόν που σε άφηνε με δάκρυα χαράς στο τέλος. Λες και ο Γούντι Άλεν μπήκε στο σώμα του Φρανσουά Τρυφό την περίοδο που θα γύριζε το Μανχάταν, αλλά ξέχασε να βάλει μέσα τον εαυτό του και τις νευρώσεις του. Ντελρί στη Νέα Υόρκη, μαυρό-άσπρος ετώνους ζωής, καμία σιγουριά για το μέλλον, μελαγχολία, γκρεμοτσάκισμα, ο ανόητος αυθορμητισμός που μας κάνει να στεκόμαστε στα πόδια μας και ξανά από την αρχή. Κάποτε ψάχναμε ένα παγκάκι μπροστά από μια μεγάλη γέφυρα. Σήμερα θα αναζητάμε το κουδούνι μιας εξώπορτας. I want this one moment.
It's what I want in a relationship, which might explain why I'm single now. Ha ha. It's kind of hard to... It's that thing when you're with someone and you love them and they know it and they love you and you know it, but it's a party and you're both talking to other people and you're laughing and shining and you look across the room and catch each other's eyes, but not because you're possessive or it's precisely sexual, but because that is your person in this life. And it's funny and sad, but only because this life will end and it's the secret world that exists right there in public, unnoticed, that no one else knows about. It's sort of like how they say that other dimensions exist all around us, but we don't have the ability to perceive them. That's what I want out of a relationship. Or just life, I guess. Love. Blah. I sound stoned. Νούμερο 2, Nymphomaniac. Μέρος 1 και 2 του Lars von Trier, περίμενες graphic σκηνές σεξ. Όμως, ανταυτού, βρέθηκες ενώπιον μιας σπάνιας εγκυκλοπαίδειας που σε έναν και μοναδικό τόμο είχε χωρέσει τη γνώση ολόκληρης της ανθρωπότητας. Την επιστήμη, την ψυχολογία, το σωστό και το άδικο της εξέλιξής μας ανά τους αιώνες. Αν είχες δίψα για μάθηση, αυτές οι 4 ώρες και 5 λεπτά, σε 2 μέρη, για να μη σου κάτσει βαρύ το περιεχόμενο, θα σε έκαναν άλλο άνθρωπο. Αν ήσουν το λάθος ζώο, θα πήρες μερικές ιδέες για περισσότερο απελευθερωμένο σεξ. Ο οργασμός όμως ήταν αλλού. What did you say? I want your cock. No. No, you don't. No, you don't. No. What's the matter with you today? On account of the holidays and your behavior today, I'm going to give you the original Roman maximum of 40 lashes. Are you ready, Fido? I'm ready. Η προηγούμενη ταινία του ήταν το νούμερο 2 της σεζόν 2004-2005. Δεν πρέπει να εκπλήσει αυτό που ακολουθεί, λοιπόν. Στο νούμερο 1, το κάτω από το δέρμα του Jonathan Glazer. Πολλές φορές το καινούριο τρομοκρατεί. Όχι τόσο όσο ο φόβος ότι θα πεθάνεις. Ούτε καν η αβεβαιότητα για το τι κρύβεται κάτω από το δέρμα μας. Με τον ίδιο τρόπο, η εξωγήινη οντότητα της Τζοχάνσον είναι ένα πλάσμα μόνο σε έναν ξένο τόπο που δεν κατανοεί ούτε την επιφάνειά μας, ούτε και το υλικό από το οποίο είμαστε φτιαγμένοι. Μοναδικός κοινός τόπος, η μοναξιά της. Δίπλα στο δικό μας κενό. Διόλου παράξενο, το φιλμ εκτιμήθηκε περισσότερο από ανθρώπους που ασχολούνται με τις όποιες τέχνες ή μπορούν να εκτιμήσουν με πολλαπλές αναγνώσεις ένα έργο τέχνης. Η κινηματογραφική αίθουσα ίσως ήταν λάθος. Προσεχώς, σε ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης καλύτερα. Thank you.
η bluegrass μπάντα του φιλμ The Broken Circle Breakdown από το νούμερο 6 των καλύτερων ταινιών της σεζόν που αφήσαμε πίσω μας, τραγουδά το καλύτερο άσμα που ακούσαμε στο σινεμά πέρσι. If I Needed You. Χρειάζεται κουράγιο για να δεις αυτή την ταινία, ναι. Όπως και σε πολλά άλλα πράγματα στη ζωή. Καλή νέα σεζόν να έχουμε. I showed her how to lay her lily hands in mine, and who would not agree she's a sight to see and the treasure for the poor to find. If I needed you, would you come to me? Would you come? I would swim in the seas for to ease.